Το ρεπορτάζ τρέχει. Ελένη, ορίστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Χρήσανθε, κυρίες και κύριοι. Όπως είπε νωρίτερα και ο υπαρχηγός αστυνομίας, δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα. Συνεπώς, με τα νέα δεδομένα, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Γύρω στις 7 το απόγευμα, η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη 33χρονου Ελληνοκύπριου από την Λευκοσία, ο οποίος φέρεται να είχε κάποια σχέση με την οικογένεια, σύμφωνα με μαρτυρία την οποία εξασφάλισε η αστυνομία. Αυτή τη στιγμή, πρέπει να πούμε ότι ο ύποπτος βρίσκεται στα γραφεία του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκοσίας, όπου θα κληθεί να απαντήσει σε σωρία ερωτήσεων και στην συνέχεια θα αποφασιστεί κατά πόσο θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκοσίας για να ζητηθεί περαιτέρω κράτησή του. Ναι, επειδή μαζεύαμε μέχρι και πριν πούμε στο στούντιο πληροφορίες, Ελένη, νομίζω ότι είμαστε σε θέση να δώσουμε τρία στοιχεία. Είναι επιβεβαιωμένα από πολύ αξιοπιστή πηγή της αστυνομίας. Το πρώτο είναι ότι ο 33χρονος συνδέεται με την οικία. Έχει βρεθεί ένα συγκεκριμένο στοιχείο το οποίο τον τοποθετεί στο χώρο. Ένεκα αυτού λοιπόν, είτε πρόκειται για τον αυτουργό είτε για τον συνεργό. Με βάση και το ότι έχουμε πληροφορηθεί μέχρι σήμερα από τα λίγα στοιχεία που διαρρέουν για τις συνθήκες όπου έγινε αυτό το ειδεχθές έγκλημα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο για τον 33χρονο είναι ότι δεν είναι άγνωστο στην αστυνομία. Πρόκειται για πρόσωπο που έχει απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές, τις έχει απασχολήσει και με διαρρήξεις και με χρήση ναρκωτικών. Συνεπώς, είναι γνωστός στις αστυνομικές αρχές ο 33χρονος. Και βέβαια το τρίτο είναι αυτό που αναφέρεις, ότι αυτή την ώρα είναι στο τμήμα και στην ουσία δέχεται καταιγισμό ερωτήσεων. Ακριβώς, Χρήσανθε, η αστυνομία έχει ενώπιον της νέα στοιχεία τα οποία την οδηγούν με αργά αλλά σταθερά βήματα πιο κοντά στην εξιχνίαση αυτής της υπόθεσης. Πληροφορίες από έγκυρες πηγές αναφέρουν ότι τις τελευταίες ώρες έχει κλειδώσει και το κίνητρο της διπλής δολοφονίας, καθώς κάποια αποτελέσματα επιστημονικών εξετάσεων που έχουν στα χέρια τους οι ανακριτές δείχνουν και μάλιστα κλειδώνουν προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ωστόσο, αναμένονται και αποτελέσματα ταυτοποίησης γενετικού υλικού, προκειμένου να δοθούν τελικές απαντήσεις, και από αυτά τα αποτελέσματα θα εξαρτηθεί και το εάν και πότε η αστυνομία θα προχωρήσει και σε άλλες συλλήψεις. Από εκεί και πέρα είναι και κάποια τεκμήρια τα οποία εντοπίστηκαν στην σκηνή και αναμένεται η επιστημονική μαρτυρία που θα καταδείξει το γενετικό υλικό εμπλεκομένων στην υπόθεση, είτε αυτό συνδέεται με τα θύματα είτε με τον δράστη. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της ημέρας γινόταν λόγος για πιτζάμες στις οποίες εντοπίστηκαν ίχνη αίματος, καθώς και για ίχνη αίματος σε νηπτήρα της οικίας, για τα οποία αναμένεται ταυτοποίηση δεδομένων. Ναι. Απλά να επαναλάβουμε, γιατί η τελευταία εξέλιξη είναι αυτή του 33χρονου, ότι η σύλληψη γίνεται γιατί φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο στοιχείο που τον συνδέει με το χώρο. Πληροφορίες επίσης λένε, αυτή την ώρα τουλάχιστον, ότι η αστυνομία νιώθει ότι δεν έχει τον αυτουργό, έτσι. Είναι παράπλευρη σύλληψη. Αυτό βέβαια, στη λογική ότι η αστυνομία αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά αυτή την ώρα, μια που τώρα έγινε η σύλληψη, τώρα γίνονται οι ερωτήσεις, και μένει πια, και μάλιστα υπογραμμίζεται και το γεγονός του παρελθόντος του και των ιστοριών που τον έχουν οδηγήσει στις αστυνομικές αρχές και στο παρελθόν. Ενδεχομένως οι απαντήσεις που θα δώσει ο 33χρονο συλληφθής να αποτελέσουν και κλειδί στο να εξεντυλιχθεί περαιτέρω το κουβάρι αυτής της υπόθεσης. Τις τελευταίες ώρες γίνεται λόγος για νέο σενάριο, το οποίο προέκυψε μέσα από το μαρτυρικό υλικό και κάποια τεκμήρια. Έχουμε περισσότερη γνώση για αυτό το ζήτημα, Ελένη? Είναι γεγονός, Χρήσανθε, ότι οι ανακριτές αναμένουν ακόμη κάποια αποτελέσματα πρώτου σφραγίσουν το σενάριο που προέκυψε τις τελευταίες ώρες. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες ως προς την ολοκληρωμένη εικόνα όσων εξετάζουν, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα αλήψης κάποιων καταθέσεων. Συνεπώς, οι απαντήσεις στα ερωτήματα που προκύπτουν από το σενάριο που εξετάζεται θα πρέπει να αναζητηθούν σε επιστημονική μαρτυρία. Τώρα, όσον αφορά την λήψη της κατάθεσης από τον 15χρονο και μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να γίνει πριν από το Σαββατοκυριακό και φυσικά αυτό θα εξαρτηθεί και από άλλους παράγοντες. Ναι. Μετά την παράδοση της οικίας από την αστυνομία στην οικογένεια, αυτοψία στη σκηνή διενήργησε εκ μέρους της οικογένειας και ο ιατροδικαστής Μάριος Ματσάκης σήμερα.
Έτσι ακριβώς, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο της οικογένειας και υποστήριξε ότι εντόπισε στοιχεία τα οποία υποβοηθούν την ιατροδικαστική έκθεση που ετοιμάζει. Κλείνουμε με απόσπασμα της δήλωσης του Μάριου Ματσάκη μετά την αυτοψία στην σκηνή. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Η σκηνή παρεδόθη στην οικογένεια και έτσι είχα την ευκαιρία να προβώ σε αυτοψία στο σπίτι του αδικοχαμένου Ζεύους. Έχω πάρει εκτεταμένες σημειώσεις και έχω υποβοηθηθεί πολύ στην ιατροδικαστική διερεύνηση που κάνω. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που πρέπει να συλλέξω και όταν θα είμαι έτοιμος θα δώσω το πόρισμα σε αυτούς που πρέπει να γνωρίσω. Τώρα, στο άλλο μεγάλο θέμα